Πολλοί είναι οι γάμοι τη έγχωρια σόμπη που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και σχολιάστηκαν πολύ έντονα και στα social media, αλλά και στα κανάλια, όπω είναι για παράδειγμα εκείνο του Ανδρέα Γεωργίου, ωστόσο στο ξεκίνημα του Οκτώβρη αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα μαζί με τη σύντροφό του και ένα αγαπημένο ηθοποιό, χωρί κανεί να το έχει πάρει. Χα... Ο λόγο για το Χρήστο Μαλάκι, ο οποίο είναι πολύ αγαπητό στο κοινό, αν και ο ρόλο που τον ανέδειξε ήταν άκρο αντίθετο από εκείνον. Μιλάμε, φυσικά, για τον Ηλία Νάτσι, το βιαστή της φρόσο από τις ψυχοκόρες, στη σειρά του Αντένα που έκανε πάταγο την περασμένη σε για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ο οποίος πάντα κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media, ωστόσο την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του, την ημέρα που παντρεύτηκε τον έρωτά του, θέλησε να τη μοιραστεί με όλο τον κόσμο. Ο ίδιο, Λοιπόν, ανακοίνωσε μέσα από φωτογραφίε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το ευχάριστο συμβάν, και ξεκίνησε να δέχεται δεκάδε ευχέ από του ακόλουθου του και τους θαυμαστέ του. Φαίνεται πω το μυστήριο έγινε σε δημαρχείο, με την καλή του να φορά ένα πολύ εντυπωσιακό φόρεμα, όχι σε λευκό χρώμα όπω θα περίμενε κανεί, αλλά γκρι, με κεντιμένα λουλούδια πάνω του. Τέριαζε, μάλιστα, απόλυτα με τον γκρί κοστούμ, στις φωτογραφίες φαίνεται και η ανθοδέσμη που κρατούσε εκείνη, ενώ η ευτυχία είναι ολοφάνερη στα χαμόγελά τους και στις αγκαλιές τους και μετά την τελετή, αλλά και στο τραπέζι που φαίνεται πως ακολούθησε, τα το διαφορετικό νηφικό και η χρωματιστή ανθοδέσμη.